Αλλά τώρα βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε αυτό το δύσκολο σημείο, το δυσάρεστο σημείο του γκαλά, που δεν είναι άλλο από την αποχώρηση. Για να γίνει αυτό, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα δούμε την τελική κατάταξη όλης της εβδομάδας στον πίνακα και οι τρεις οι κοπέλες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία θα έρθουν εδώ δίπλα μου για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποχώρησης. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει. Η Όλγα, ναι, είναι πρώτη με 60,9. Τελευταία είναι η Μάιρα με 36,1. Έπειτα είναι η Εμιλία Σαββάτη με 37,2. Αλλά η Εμιλία έχει ασυλία για αυτήν την εβδομάδα. Η Ρέινα, άρα, είναι η δεύτερη υποψήφια προς αποχώρηση με 46,5 βαθμούς. Και είναι και η τρίτη, η Βασιλική, με 46,8. Άρα, η Μάιρα, η Βασιλική και η Ρέινα θα έρθουν τώρα εδώ κοντά μου. Εύκολο είναι. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η κάθε κοπέλα έχει από μία ψήφο. Θα διαλέξει την κοπέλα που θα ήθελε να παραμείνει και η νικήτρια, που είναι η Όλγα, και εσύ θα ψηφίσεις, Όλγα, τελευταία. Έχεις μία διπλή ψήφο που θα τη δώσεις όμως σε ένα κορίτσι. Δεν μπορείς να σπάσεις την ψήφο σου. Έγινε. Ξεκινάμε λοιπόν. Χριστιάνα. Για μένα αυτή τη φορά μου είναι πιο εύκολο και από θέματα συμπεριφοράς αλλά και styling. Θεωρώ ότι η Ρέινα όταν θέλει το απογειώνει και θεωρώ έχει να δώσει πολλά ακόμα, οπότε δίνω την ψήφο μου στη Ρέινα. Μία ψήφο λοιπόν για τη Ρέινα και πηγαίνουμε στην Εμιλία που είναι η πρώτη σου φορά. Ναι, είναι η πρώτη σε φορά. Αυτή τη διαδικασία. Ναι, είναι η πρώτη φορά, είναι λίγο άβολο γιατί και εγώ είμαι καινούρια. Αυτό που θα έρχεται και η σειρά. Που σκέφτομαι είναι ότι θα ήθελα να δώσω την ψήφο μου στη Μάιρα. Αλλά βλέπω ένα ύφος τελείως αδιάφορο. Βλέπω μια ητοπάθεια που δεν μου αρέσει, γι' αυτό θα δώσω και εγώ την ψήφα μου στη Ρέινα, γιατί θεωρώ ότι όταν προσπαθεί να κάνει κάτι και κάτι συγκεκριμένο, το καταφέρει καλά. Δύο ψήφους λοιπόν για σένα. Πάμε σε Ελένη μου. Θέλουν να μείνουν και οι τρεις, προσπαθούν πολύ. Αλλά στη συγκεκριμένη περίσταση και στο εξολογικό πλέον παιχνίδι, έτσι όπως εξελίσσεται, με πολλά runway εικόνες, δηλαδή από πολλά εξολογικά στοιχεία που δεν βλέπω γενικά τόσο πολύ το styling, αλλά βαθμολογούμε πιο πολύ το φωτογραφικό από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι είναι ο προσανατολισμός. Θα δώσω την ψήφα μου στη Βασιλική, ευχαριστώ, γιατί θεωρώ ότι το υποστηρίζει. Ωραία. Δύο ψήφοι λοιπόν για τη Ρέινα, μία για τη Βασιλική, καμία προς το παρόν για τη Μάιρα και πηγαίνουμε στην Εμιλία. Αρκετά δύσκολη θέση μας όσο περνάει ο καιρός. Την προηγούμενη φορά έσωσα την Ρέινα και αυτή τη φορά θέλω να σώσω τη Βασιλική. Άρα έχουμε δύο ψήφους για τη Βασιλική και δύο για τη Ρέινα, καμία προς το παρόν για τη Μάιρα. Πάμε σε σένα, Νικόλ. Όντως, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός. Το βλέπω και το βιώνω. Μάιρα, βλέπω ότι κάνεις προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ούσα καινούργια παίκτρια να ανταγωνιστείς όλο αυτό. Το καταλαβαίνω, όμως βλέπω μια προσπάθεια και θα ήθελα να δώσω την ψήφα μου σε σένα για να σε κάνω λίγο να χαμογελάσεις. Γλυκάκι. Ορίστε, και μία ψήφο τώρα πλέον για τη Μάιρα. Έχουμε μία, δύο και δύο. Οπότε έρχεσαι εσύ τώρα, Όλγα, με τη διπλή ψήφο να μας πεις ποια θα είναι η κοπέλα που θα κρατήσετε εσείς για την καινούργια εβδομάδα στο My Style Rocks. Λοιπόν, δύο είναι οι κοπέλες που έχω στο μυαλό μου, που είναι σε ποια θα δώσω την ψήφο. Και επειδή ξέρω ότι και οι δύο θα παραμείνουν στο παιχνίδι, ένστικτο, δική μου εκτίμηση, θα δώσω την ψήφο μου στη Ρέινα. Ρέινα, έχεις τέσσερις ψήφους, μπορείς να περάσεις, συνεχίζεις για ακόμα μία εβδομάδα στο My Style Rocks. Έλα τώρα, θα σου δείξω εγώ τον δρόμο. Έλα, κορίτσια, να σας πω λίγο, πηγαίνετε τώρα στους κριτές. Ναι, εδώ. Στα αστέρι. Στα αστέρι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου κριτές, είναι τώρα αυτή η στιγμή που θα πρέπει εσείς να αποφασίσετε ποια
από τις δύο κοπέλες πρόκειται να συνεχίσει το My Style Rocks και ποια θα αποχωρήσει σήμερα από τον καλά μας. Δημήτρη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από σένα. Βασιλική, πόσες φορές έχεις έρθει εδώ μπροστά μας? Τέσσερις. Κοίταξε, ξέρεις τι συμβαίνει με σένα, μας φέρνεις αρκετές φορές κάποια look τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και στο έχουμε πει. Μας λες συνέχεια ότι παλεύεις μόνη σου και μπράβο σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για μένα, γιατί όλα τα κορίτσια κατά τη γνώμη μου με αυτά που ξέρω παλεύουν μόνα τους. Και κάποιες φορές μας κάνεις τέτοιες αστοχίες που λέμε αυτό το κορίτσι τώρα δεν το χθεσινό που είδαμε ή το προχθεσινό, είναι κάποιο άλλο. Γειτόνισσα, ναι. Ήρθες. Ήρθα. Και έχεις ένα παράπονο ότι να, εγώ η καινούρια και ναι, αυτό. Ναι. Κοίταξε, τα άλλα δεν κορίτσια είναι, είναι πιο έμπειρα. Έχεις καταλάβει τελικά ότι αυτό το show είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που εσύ ίσως είναι θεωρούσες. Είναι δύσκολο. Συμφωνώ. Κανένα κορίτσι έξω που βλέπει δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Να έρθει να κριθεί από τρεις επαγγελματίες σε κάθε μέρα σε ένα look που πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και κανονικά πρέπει να είναι τέλειο ώστε να πάρει μια πολύ καλή βαθμολογία. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι το νόμιζες και εσύ ότι είσαι μια κομψή που έχεις πολύ ωραία ρούχα, βγαίνεις έξω, κάνεις πάταγο, κάνεις φασαρία. Μα έτσι είναι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, αλήθεια είναι. Και λες θα πάω εκεί και γιατί, μια χαρά είμαι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο όμως το έξω. Όχι, αλλά είναι ωραίο εδώ, όμως. Που είμαστε επαγγελματίες και κρίνουμε το styling. Οπότε, θα είναι πάρα πολύ άδικο να σώσω εσένα και να πω να φύγει η Βασιλική. Οπότε, Βασιλική, θέλω να μείνεις εσύ. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο Στέλιο μας. Λοιπόν, δύο κορίτσια εδώ μπροστά, με αδύναμες εβδομάδες και περίεργες συμπεριφορές αυτή την εβδομάδα. Κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με προβληματίζει πάρα πολύ. Η Βασιλική όλη την εβδομάδα ήταν κάπως, η Μάιρα κυρίως σήμερα. Για μένα, στυλ, σας έχω ξαναπεί, είναι πρώτα η συμπεριφορά και μετά είναι τα ρούχα, οπότε... θεωρώ ok που είστε σήμερα εδώ. Όμως δεν θέλω να ακυρώσω και την προσπάθειά σας, γιατί η Βασιλική νομίζω ότι προσπαθεί περισσότερο Μάιρα γενικώς, δηλαδή... Κάθε μέρα εφαρμόζει πράγματα που λέμε, κάθε φορά τα look της είναι βελτιωμένα. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ικανοποιητικό για το διαγωνισμό, ο οποίος, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Νομίζω και εσύ, Μαΐρα, το κατάλαβες αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά, επειδή προβληματίζομαι με τη στάση σου, Μάιρα, ότι εδώ είναι δεδομένο ότι φεύγει πάντα η καινούρια. Δεν υπάρχει υποστήριξη, δεν υπάρχει λίγο πιο αντικειμενικότητα και τι γίνεται. Εμείς μπαίνουμε μέσα, όπως το ίδιο θα το δει και η Εμιλία, και προσπαθεί να, όχι μόνο η Εμιλία και η κάθε κοπέλα, να φτάσει τα κορίτσια που έχουν φτάσει σε δύο σκάλες πιο πάνω. Οπότε το παλεύεις και προσπαθείς και μέρα με τη μέρα βλέπεις και πώς δουλεύει όλο αυτό και ψάχνεις και προσπαθείς να φτάσεις και μένεις πάλι πίσω δύο σκαλάκια πιο κάτω. Οπότε την πλήρωνα καινούριος. Όχι, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα. Εντάξει. Εμένα απλά όταν μου ζητήθηκε η... Άσε με τώρα λίγο να μιλήσω εγώ, γιατί μιλάω εγώ αυτή τώρα. Εντάξει. Ναι. Εσύ μίλησες με τις εμφανίσεις όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη. Ήθελε απλά περισσότερη προσπάθεια. Ναι. Και ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, το οποίο θα καθορίσει η Λιάνα, εγώ θα θέλω να παραμείνεις στο παιχνίδι εσύ, Μάιρα. Ευχαριστώ πολύ. Για να πάρεις άλλη μια ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε πάμε σε σένα, η Λιάνα μου τώρα. Ναι. Βασιλική, είναι η τέταρτη φορά που είσαι εδώ μπροστά μας. Και καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι πολλές οι φορές που έχεις φτάσει στις τελευταίες θέσεις. Αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχεις προσπαθήσει.
Μάιρα, εσύ είσαι εδώ μαζί μας πολύ λίγο καιρό. Είχες μια εβδομάδα ασυλία. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσεις ένα βαντάζ, να μάθεις, να δημιουργήσεις νέα look, να δοκιμάσεις διάφορα στυλ. Την πρώτη εβδομάδα νομίζω την άφησες να περάσει τελείως αδιάφορα. Ναι. Και εκεί είναι που νομίζω ότι κάνεις τεράστιο λάθος σε σύγκριση με τις παίκτρες που έρχονται αργότερα και θεωρούνται πλέον καινούργιες μέσα στο show. Νομίζω ότι επαναπαύθηκες λίγο την πρώτη εβδομάδα και δεν προσπάθησες αρκετά. Απλά ήθελα να είμαι εγώ. Και δεν μετά... είπαμε να αλλάξεις και να γίνεις κάποια άλλη. Είπαμε ήθελα... αυτό που είσαι να το εξελίξεις. Δεν επαναπαύθηκα. Πειραματιζόμουν και ακόμα πειραματίζομαι. Όπως έκανα και σήμερα και χθες και προχθές και όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ. Και η Βασιλική πειραματίζεται και καταλήγει 4 φορές να βρίσκεται εδώ. Και κάποια φορά ήταν και αυτή καινούρια και έφτασε στην τελευταία θέση. Αλλά έδειξε κάτι παραπάνω για να προσπαθήσει. Θεωρώ και για σένα ότι έχεις μείνει πάρα πολύ πίσω, ότι έχεις δυσκολευτεί πολύ, ότι σίγουρα δεν έχεις φτάσει ούτε στο δικό σου επιθυμητό αποτέλεσμα. Επειδή όμως είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να αποφασίσω ποιος θα παραμείνει και θα συνεχίσει, μπορεί να δυσκολεύεσαι, Βασιλική. Δεν είναι θέμα δυσκολίας. Τι θέμα είναι? Ότι το να πειραματίζομαι για να σας φέρω πάντα κάτι διαφορετικό, ίσως είναι παγίδα για εμένα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό... πιο πολύ ακούω αυτό παρά το ότι έχω ταβάνι. Για μένα. Για εσάς μπορεί να είναι κάτι άλλο. Θέλω να σου πω την γνώμη μου. Θεωρώ ότι η Μάιρα έχει ταβάνι και ότι το έχουμε φτάσει. Και εσύ προσπαθείς πάρα πολύ και το θέλεις πάρα πολύ να είσαι εδώ. Από τη στιγμή που... είμαι εγώ σε αυτή τη θέση να διαλέξω ποιος παραμένει τελικά. Νομίζω ότι αν και τέταρτη φορά εδώ, σου αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, Βασιλική. Ευχαριστώ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Άντε. Εγώ. Εσύ τώρα θα έρθεις εδώ πέρα. Α. Και θα μου πεις πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία στο My Style Rocks. Ωραία είναι να έρθουν. Παίρνουν την εμπειρία, περπατάνε στην πασαρέλα. Να σου πω, τι ήταν αυτό το πιο ωραίο που είδες εδώ? Πιο αυτό ωραίο. Που σου έκανε την πιο μεγάλη εντύπωση. Καλή, θετική εννοώ. Η εμπειρία μου άρεσε. Όλη αυτή η διαδικασία. Εντάξει, ήθελα να το συνεχίσω, να το φτάσω αλλού. Ναι. Γιατί ξέρω ότι μπορώ. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια σε όλα. Ευχαριστώ και τώρα πολύ. Μπορείς να χαιρετήσεις τα κορίτσια. Έλα. Έλα από εδώ, Μάιρα, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Και ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα. Φεύγεις από εδώ τώρα, και... ναι. Αποχώρησε η Μάιρα, τώρα θα πρέπει να αποχωρήσουμε και εμείς γιατί τελείωσε τον καλά. Έχουμε την νικητριά μας, έγινε η αποχώρηση και αυτό σημαίνει ότι τώρα, από την επόμενη φορά, από το επόμενο επεισόδιο του My Style Rocks, ξεκινάει μια καινούρια εβδομάδα. Σε αυτή την καινούργια εβδομάδα η Εμιλία δεν θα έχει πια ασυλία. Εντάξει? Και αυτό τι σημαίνει? Ότι βέβαια θα έχουμε και μια καινούργια είσοδο, μια καινούργια παίκτρια, έρχεται εδώ για να συμπληρώσει την εννιάδα των κοριτσιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Πάρα πολύ. Δημήτρη μου, Ηλιάνα μου, Στέλιο μου, ευχαριστώ θερμά. Πολλά φιλιά σε όλους σας. Γεια! Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.